για σένα, για να σηκώσουμε με τρέλα άλλο ένα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μπολόνια, Παρίσι, εσύ μου έχεις χαρίσει αστέρια πολλά. Η μεγάλη ημέρα για τον Παναθηναϊκό έφτασε. 13 χρόνια μετά διεκδικεί ξανά το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, το 7ο της βαριάς τροπαιοθήκης του. Οι φίλαθλοι του στο Βερολίνο το ζουν με την ψυχή του σε κάθε γωνιά της γερμανικής πρωτεύουσας. Εγώ ήρθα από το Ρέθυμνο για αυτό το σκοπό, να σηκώσουμε το 7ο. Τίποτα άλλο. Πολύ ενθουσιασμένος. Ήταν συγκινητικό το μάτς χθες και... Τώρα όλο σενάρια κάνουμε από χθες το βράδυ. Πιστεύω θα κερδίσουμε, το έχουμε σίγουρα. Στον τελικό της Uber Arena στις 9 απόψε το βράδυ θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τονίζει ξανά το μεγάλο επίτευγμα. Καταρχήν είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης στον τελικό και είναι κάτι πολύ όμορφο να ανήκουμε σε αυτό. Δεν λέω μόνο ότι είμαστε στον τελικό. Γενικά όλη την πορεία που είχαμε και η Real και εμείς είμαστε εξωτερικά οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τη μεγαλύτερη εμπειρία της καριέρας του ζει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Στο χέρι μας είναι να την κάνουμε. Μια μέρα ξέχαστη που θα τη θυμόμαστε και εμείς αλλά και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού και μπορεί να γίνει καλή μέρα της ολονών, της ζωής μας, της καριέρας μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε το πλάνο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό εκτελώντας τον από το τρίποντο. Ο Τσούς Ματέο όμως περιμένει έναν πολύ σκληρό τελικό. Yesterday it was a very tough game against Olympiacos and we hope that it's going to be the same. Against Panathinaikos, a very tough game and we will try our best. We are gonna... We got a goal on our mind and we will try to achieve this goal. Ο Εργίνα Ταμάν επιχειρεί να αποφορτίσει τους παίκτες του. We will enjoy to play the final. After the results, we'll see. I'm very happy that all of our fans respect to me and respect to my players. Οπαδοί του Παναθηναϊκού σειραίουν στο Βερολίνο με στόχο να μετατρέψουν το βράδυ του τελικού την Uber Arena σε ΟΑΚΑ.